Κύριε Υπουργέ, βρίσκομαι σε αμήχανη θέση. Αισθάνομαι σαν να προσγειώνομαι από άλλο πλανήτη εγώ. Βεβαίως θα πείτε τον ερυθρό πλανήτη, γιατί έχει γίνει τόση συζήτηση για δωρεές χορηγίες σχετιζόμενες με την υγεία, που εγώ αυτά που θα σας πω τώρα θα ακούγονται λιγάκι σαν από άλλη γλώσσα, άλλου πλανήτη. Δυστυχώς αφορούν αυτόν τον τόπο, εδώ και τώρα, και με τη γλώσσα μπορεί να γίνονται και πλήρως κατανοητά. Κανένας από εμάς που είμαστε εδώ πέρα δεν ξέρει αν αύριο το πρωί θα έχει τροχαίο, θα έχει εγκεφαλικό, θα έχει ένα τραγικό ατύχημα. Κανένας μας. Ούτε μπορεί να ανοίξει συμβόλαιο με την τύχη, ούτε να κυσμετολογεί από το πρωί ως το βράδυ. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν βρεθεί με προβλήματα κινητικότητας, αναπηρίες ή απληθώρα αιτιών. Και όταν μιλάμε για δυστύχημα τώρα μετά από αυτό που έχει γίνει στα Τέμπη, είναι επίσης διπλά σφιχτό στην καρδιά. Πέρα από συναισθηματισμούς, δημόσιες κλίνες αποκατάστασης και φυσικής ιατρικής στη χώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεταβίας 200. Μεταβίας 200. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει σύσταση για την Ελλάδα, έπρεπε να υπάρχουν 2.000 κρεβάτια. Έχουμε 200 κλίνες δημόσιες και οργιάζει ο ιδιωτικός τομέας. Τα ιδιωτικά κρεβάτια αποκατάστασης έναντι αδροτάτων αμοιβών σε χυμαζόμενο επί δεκαετίες λαό, που ο οποίος έχει και αυτά τα προβλήματα δηλαδή, της αναπηρίας, προσωρινής, μόνιμης και πάει λέγοντας, είναι περίπου, ήταν 2.500 και τώρα αγγίζουν τις 3.500. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μιλάμε για δημόσια κλίνη αποκατάστασης όταν μιλάμε για 12 στο Πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων, 10 στο Ρίο και κανένα στη Θεσσαλονίκη. Κανένα. Δεν υπάρχει μια κλίνη δημόσιας αποκατάστασης πουθενά. Δεν είναι δυνατόν. Εάν σας μιλήσω στη δευτερολογία μου λίγο για τα κόστη, σας ζητάω λίγο χρόνο, μια και είναι σήμερα εδώ ο Υπουργός και απάντησα και δύο μαζεμένες. Θα σας σηκωθεί η τρίχα. Δεν βγαίνουν πέρα οι άνθρωποι. Δεν θέλω να γίνω μελό αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να πουλήσω ιστορίες. Από προσωπική εμπειρία τις ξέρω. Δεν θέλω να σας πω για οικογένειες που ξεπουληθήκανε. Για πατέρα που έχει κόρη, η οποία από τον τοκετό απάνω βρέθηκε να είναι 3 χρόνια με εγκεφαλικό και να προσπαθεί να αποκατασταθεί. Δεν μπορώ να σας μιλήσω για ανθρώπους οι οποίοι έχουν όχι ξεπουληθεί για να τα βγάλουν πέρα. Δεν μπορώ να σας πω για άνθρωπο που πήρε σύνταξη για να σταθεί δίπλα στην κόρη του, γιατί δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος και δεν υπήρχαν λεφτά για αποκλειστικές νοσοκόμες σε μακρότατη νοσηλεία. Δεν μπορώ να σας μιλήσω για το δράμα και δεν θέλω να σας μιλήσω για το δράμα. Γενικά σας μιλάω για την αποκατάσταση. Όταν έχετε κόψει τις ώρες από 120 που ήταν το χρόνο για φυσικοθεραπεία και τις έχετε κάνει 12 το μήνα επί 4 μήνες, που κάνει 4, 12, 48. Και τα υπόλοιπα πρέπει να πληρωθούν από τη υπερβάλλοντα στην τσέπη. Δεν μπορώ να σας μιλήσω για το ζήτημα αυτό στα παιδιά. Γιατί στα παιδιά είναι απαγορευτικό και ως κόστος. Σας λέω μόνο ότι ένα ειδικό αμάξι για παιδιά, το οποίο να είναι και όρθιο, να μπορούν να στέκονται και όρθια ταυτόχρονα, φτάνει τις 8.000. Ξέρετε πόσα καλύπτει ο ΕΟΠΗ? 1.036. Συγχωρήστε μας τα ψηλά, κάνω λάθος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν έτσι. Όταν κόβονται ώρες φυσιοθεραπείας σε άνθρωπο ο οποίος είναι ανάπηρος για όλη του τη ζωή, η φυσιοθεραπεία, ακόμα και ωραιότερα, είναι σαν το ψωμί. Σαν το ψωμί και το νερό. Το χρειάζεται για όλη του τη ζωή. Δεν μπορεί να πάει με τη μεζούρα του κόστους 20 το χρόνο, 30 το χρόνο, 50 το χρόνο. Δεν μπορεί. Πρέπει να νόσεις χρειάζονται. Δεν υπάρχει ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης χρονικά των αναπηριών. Και ειδικά της κινητικής αναπηρίας. Δεν μπορεί να τις αντιμετωπιστεί αυτό με ταξικό πρόσημο, ακόμα και με σημερινούς όρους. Δεν γίνεται. Ένας από τους χορηγούς χτύπα ξύλο. Ή από αυτούς που είναι σε θέση να κάνουν δωρεά. Εάν πάθει κάτι, θα έχει 40 άτομα προσωπικό. Θα έχει 500 ειδικά κρεβάτια στο σπίτι του. Θα έχει ιδιωτικό αεροπλάνο για να πάει κάπου να γίνει καλά. Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι κατέστρεψαν τη ζωή του αυτού τους και των οικογενειών τους, πούλησαν όλο τους το βιός για να δούνε τον άνθρωπο να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Από ένα τροχαίο, από ένα ατύχημα, από ένα εγκεφαλικό για να σηκωθεί. Και επειδή έχουμε αρχίσει και έχουμε κάποια πράγματα τα οποία άπτονται του Υπουργείου Υγείας
Και ενώ κάποιες στιγμές μπορεί να υπάρχουν πολύ καλές κινητοποιήσεις και να σας το αναγνωρίσει κάποιος, δεν μπορεί να αφήνουμε αυτή την εχθρότητα του κράτους απέναντι στον ανάπηρο άνθρωπο να διατηρείται μετρώντας ιδιωτικές και δημόσιες κλίνες όταν περνάνε από την τσέπη των ανθρώπων. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως προείπας και σε αυτήν θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Αθανάσιος Πλεύρης. Ορίστε κύριε Πλεύρη, 3 λεπτά έχετε. Κυρία Κανέλη, πάμε να δούμε συνολικά το κομμάτι αποκατάστασης της χώρας, γιατί η αποκατάσταση ακόμα και ιδιωτική καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ με 150 ευρώ. Θα τα πούμε όλα. Πρώτα απ' όλα, τι έχουμε. Έχουμε 127 κλίνες στο βασικό μας, στο ΕΚΑ, στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, το οποίο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης και πόροι δίνονται συνέχεια και αντιχεταχθήκες από προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και στο επίπεδο του προσωπικού, επειδή γίνεται και εκεί πέρα συνήθως η κουβέντα, έχει 93% καλυμμένες στις οργανικές θέσεις, στο ιατρικό προσωπικό, χαμηλότερα στο νοσηλευτικό προσωπικό και ήδη γίνεται η προκήρυξη συγκεκριμένη για να καλυφθούν και εκεί οι θέσεις, στο 62% και 87% στο λοιπό προσωπικό. Ενώ καλύπτονται και θέσεις με προσλήψεις για επικουρικό προσωπικό σε ό,τι μας έχει ζητήσει, ακριβώς γιατί το συγκεκριμένο κέντρο στην πραγματικότητα είναι η ναυαρχίδα των κέντρων αποκατάστασης δημόσιας αποκατάστασης που έχουμε στη χώρα, που πράγματι η δημόσια αποκατάσταση στη χώρα μας υπολείπεται και σε μεγάλο βαθμό καλύπτεται από πολλές ιδιωτικές δομές οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί. Παράλληλα, λειτουργεί, όπως είπατε και εσείς, το Πανεπιστημιακό της Πάτρας με λίγες κλίνες, 8 κλίνες με δυνατότητα να φτάσουν 14, ενώ υπάρχει και το Κέντρο Αποκατάστασης των Ιωαννίνων με 12 κλίνες και μια σειρά από ΚΕΦΙΑΠ, ειδικά στην περιφέρεια της δεύτερης ΥΠΕ, Κέντρα Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης στη Σύρο, στη Ρόδο, στη Μυτιλίνη, στη Χίο και στη Σάμμο. Παράλληλα, είχαν δημιουργηθεί και στη Βόρεια Ελλάδα αντίστοιχα ΚΕΦΙΑΠ, τα οποία δεν λειτουργούν σε όλο το πλαίσιο που θέλαμε ως αποκατάσταση και ήδη στους σχεδιασμούς μας είναι κάτι που ξέρω ότι σε αυτό και το κόμμα σας είναι αντίθετο, με τις πράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα να μπορέσουν να λειτουργήσουν συγκεκριμένες, ενώ δημιουργείται και νέο κέντρο αποκατάστασης στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων στο Σωτηρία. Παράλληλα, στο σκέλος που έχει να κάνει με την ιδιωτική αποκατάσταση, που υπάρχουν αρκετές δομές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και μάλιστα υπάρχουν ιδιωτικές δομές πολύ υψηλού επίπεδου που μας δίνουν τη δυνατότητα να μην φεύγουν περιστατικά στο εξωτερικό. Ο ΕΟΠΗ από τον ΕΚΠΗ καλύπτει 150 ευρώ αποζημίωση. Υπάρχει βέβαια το clawback και το rebate και μάλιστα υπάρχει ένα επίπεδο κλινών στους οποίους δεν επιτρέπεται να υπάρχει και κάποια διαφορά θέσεων. Στο σκέλος που έχετε να αναφέρετε με τα τεχνητά μέλη και αυτά, όπως προκύπτει από τον ΕΚΠΗ, για όλα, όλη την κάλυψη στους ασφαλισμένους είναι δωρεάν, χωρίς συμμετοχή, αφού βέβαια εγκριθούν από τις ανάλογες επιτροπές. Και στην περίπτωση των ανασφαλίστων είναι από τις κατηγορίες εκείνες που ο ΕΚΠΗ πάλι αντίστοιχα καλύπτει χωρίς συμμετοχή. Προφανέστατα όμως εδώ πέρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, υπάρχουν οι διαδικασίες, είτε αυτό που είπατε γιατί βάλατε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις φυσιοθεραπείες, είτε και με τα τεχνητά μέλη και τα τεχνολογικά βοηθήματα τα οποία χρειάζονται, ακριβώς επειδή ήταν και από τους τομείς που είχαν παρατηρηθεί να υπάρχουν διαδικασίες αναφορικώς με συμπεριφορές και συμπεριφορές αδιαφανείς, υπάρχουν οι επιτροπές οι συγκεκριμένες που πρέπει να διασφαλίζουν ότι θα πάρει ο κάθε άνθρωπος το οποίο δικαιούται αυτό το οποίο δικαιούται και χωρίς καμία απολύτως συμμετοχή. Και αντιστοίχως το πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί από τον προηγούμενο ΕΚΠΗ για περιορισμός ωρών όπως υπάρχουν, δίνεται δυνατότητα με συγκεκριμένες αιτήσεις και εξέτασή τους από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο να μπορεί αυτό να επεκταθεί, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας κανόνας βασικός ελέγχου, διότι διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος, όπως συμβαίνει πολλές φορές σε κομμάτι ιδιωτών παρόχων που συμβάλλονται με τον ΕΟΠΗ, να υπάρχει μια εκμετάλλευση των συμβατικών αυτών σχέσεων και γι' αυτόν τον λόγο είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος. Ο σχεδιασμός μας λοιπόν είναι ο εξής. Να ενδυναμώσουμε, όσο δεν έχουμε δημόσιες δομές,
τη δυνατότητα αποσμίωσης από ιδιωτική δομή και με τις νέες συμβάσεις που θα υπογραφούν, που είναι συμβάσεις που έχουν και αυστηρούς ποιοτικούς δείκτες, ώστε να μην πληρώνει συμμετοχή ο ασθενής όπως δεν πληρώνει τώρα και να μπορούν να υπάρχουν καλύτεροι όροι αποζημίωσης. Αντιστοίχως, οι δημόσιες δομές οι οποίες υπάρχουν να είναι πλήρως στελεχωμένες και μέσα από τα κονδύλια τα οποία δίνονται να αναπτυχθούν σε νέες δομές τις οποίες ρωτάτε, οι νέες δομές οι οποίες αυτή τη στιγμή λειτουργούν, η επιλογή της κυβέρνησης είναι είτε νέες που θα δομηθούν, είτε αυτές που δεν λειτουργούν και υπάρχουν, να λειτουργήσουν με όρους σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, χωρίς απολύτως καμία επιβάρυνση για τον ασθενή. Ευχαριστούμε. Κυρία Κανέλη, ορίστε. 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Αχ, κύριε Υπουργέ, δεν φαντάστηκα ότι εγώ θα έλεγα για 10 θέσεις και θα μου λέγατε ότι είναι 8. Δεν το φαντάστηκα. Θα σας θυμίσω μερικά πράγματα. Μου βρείτε κάτι φωτογραφίες εδώ και θα σας πω και λύσεις, γιατί εγώ στο τρένο των σχεδιασμών δεν μπαίνω. Επειδή είδαμε πώς καταλήγουν οι σχεδιασμοί με κονδύλια. Σας μίλησα για ανισοκατανομή. Και έρχεσαι και μου λέτε ότι θα φτιάξει το καινούργιο κέντρο στη Σωτηρία. Δηλαδή όλη στην Αττική. Και σας είπα δεν υπάρχει τίποτα στη Θεσσαλονίκη. Και μου ξαναλέτε ότι το φέρετε στην Αττική. Σας λέω ότι με βάση το σχεδιασμό και τα κονδύλια των προηγουμένων κυβερνήσεων, μεταξύ αυτών και δική σας, από το 90 μέχρι σήμερα, υπάρχει και βγήκαν κονδύλια για κέντρο στη Θήβα και δεν έγινε ποτέ. Εγώ σας μιλάω για την κατανομή. Έρχεστε και μου λέτε ότι λειτουργεί το ΑΕΚΑ τέλεια. Λάθος. Και εκεί αυτή τη στιγμή που τα λέμε, επειδή είναι και φυλακισμένος, είναι και ο κύριος Μιχαλολιακός και είναι φρουρούμενος. Άρα τον παρακολουθούν. 24 ώρες το 24ωρο. Εκ των πραγμάτων, από τον νόμο, δεν λέω ότι είναι αυτό. Οι υπόλοιποι. Λοιπόν, ακούστε. Έχει 130 έδρες. Κλίνες. Διά της πανδημίας και για λόγους πανδημίας μειώθηκαν σε 60. Δεν υπάρχει καμία βελτίωση στην υποδομή. Δεν λειτουργεί καν η πισίνα. Τι μου λέτε λοιπόν ότι είναι τέλειο και πρότυπο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στο ισόγειο, στον καιρό της πανδημίας, τεράστιος χώρος, καταπληκτικός, μέσα στο πράσινο, χώρος, τίποτε άλλο. Εκεί μόνο είχε μεταφερθεί το ογκολογικό της Κηφισιάς. Για λόγους κορονοϊού. Έφυγε το ογκολογικό της Κηφισιάς. Άδειασε, δεν αξιοποιήθηκε για να ξαναγυρίσουμε στις 130, 150, 180 κλίνες. Επομένως, τι το συζητάμε. Μου λέτε δωρεάν. Σας έχουν παραπλανήσει. Δεν είναι δωρεάν. Σας το λέω ίδια για τα βοηθήματα. Σας έχουν παραπλανήσει. Και πηγαίνετε, φωνάξτε τα σωματεία, τους ανθρώπους αυτούς να σας τα πούνε. Για έναν απειρικό αμαξίδιο, και μου λέτε τώρα ότι τους εμπορεύει, ποιος θα τους προστατεύσει. Θα τους προστάτευε το κράτος, αν ήταν δωρεάν. Από την ώρα που μου λέτε ότι υπάρχουν και άλλοι που τους εκμεταλλεύονται, βέβαια θα τους εκμεταλλευτούν. Ελεύθερη οικονομία έχουμε, ελεύθερη αγορά έχουμε. Ένα απειρικό αμαξίδιο ελευθερίου τύπου, το πρώην ΙΚΑ, το επιδοτούσε με 1920. Τώρα δίνει 920. Τα μαξιλάρια κατακλείσεων επιδοτούνταν με 680, τώρα με 240 ευρώ. Οι ορθοστάτες καλύπτονταν με 4.500, τώρα με 2.350. Ένα μαξίδιο που είναι και ορθοστάτης σήμερα κοστίζει 8.500 και ο οποίος καλύπτει 2.610. Για τα τεχνητά μέλη, το ειδικό παιδικό καρότσι, μην το συζητήσουμε, έχει βαριές σπαστικές τετραπληγίες και άλλα, ας πούμε, έχει 4.000 και ο οποίος καλύπτει 1.045. Τα τεχνητά μέλη, ποσά που δίνεται στο 30% του κόστους, αυτά δίνουνε, 30% του κόστους. Ένα τεχνητό πόδι κοστίζει από 13.000 έως 15.000. Ο ΕΟΠΗ δίνει 5.000. Όταν μόνο το πέλμα κάνει 3.500 και η άρθρωση του γονάτου ξεπερνάει τα 5.000 με συμμετοχή 25%. Ξέρετε πότε τα παίρνει κάποιος δωρεάν? Μόνο ένας με κομμένο πόδι ή χέρι που χαρακτηρίζεται παράλυτος για να μην πληρώσει τη συμμετοχή. Όλοι οι άλλοι πληρώνουν συμμετοχή. Περνώντας ή μην περνώντας από τις επιτροπές. Αλλά αυτές είναι τιμές της αγοράς. Θα σας πω κάτι που θα είναι πιο φρικιαστικό και θα σας παρακαλέσω αυτό να το αντιμετωπίσετε άμεσα. Και μη μου πείτε ότι είναι θέμα Υπουργείου Παιδείας. Υπάρχει θάνατος. Δεν θέλω να εμπλακώ ούτε σε ονόματα της αποκάλυψης. Στη διάθεσή σας η πληροφορία. Και οφείλω να πιστέψω ότι την ξέρετε ήδη. Σε ένα από τα καλά σχολεία κτηριακά. Τα ειδικά σχολεία. Για παιδιά ανάπηρα. Είναι το δεύτερο. Δεν μιλάω για εκείνο που είδε το φως δημοσιότητας. Με τους γονείς να μην θέλουν να προβούν στην ώρα του σχολείου. Σε αυτά τα σχολεία δεν έπρεπε να υπάρχει γιατρός. Μία νοσηλεύτρια μόνο τι να κάνει. Όταν είναι υπεράριθμα. Και γιατί για 100 είναι 300.
Και θα σας πω και κάτι, εμένα μου σήκωσε την τρίχα γιατί δεν το πίστευα. Έκανα 3 φορές διασταύρωση. Σε αυτά που πηγαίνουν παιδιά από 14 μέχρι 22-23 χρονών. Τα σχολεία, τα ειδικά. Ξέρετε ότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει φροντίσει να υπάρχει απεινιδωτής. Είναι αυτά τα παιδιά σαν τα άλλα. Πείτε μου. Είναι σαν τα άλλα. Γιατί το λέμε ειδικό σχολείο. Δεν μπορούσε να υπάρχει γιατρός. Πόσα είναι αυτά τα σχολεία. Όφυλα να είναι και περισσότερα. Και επειδή δεν είναι περισσότερα, είναι και λίγα. Και είναι λίγα και υπεράριθμα. Για αυτή την αντιμετώπιση της αναπηρίας μιλάω. Για την γενετικότητα. Γιατί αυτή τη συμπερίληψη, την ενσωμάτωση, όλα αυτά που λέτε. Άμα δεν ξεκινήσει από τη δυνατότητα να ξανασταθεί στα πόδια σου. Δεν μπορώ να βρω τίποτε πιο δημοκρατικό, λαϊκό, φυσικό, φιλοσοφικά, απαραίτητο. Εγώ τι έχουμε και σας ζητάω. Σας ζητάω κονδύλια. Σας ζητάω προθεσμίες. Απαιτώ. Όχι εγώ. Απαιτώ για λογαριασμό των αναπήρων. Να μην υπάρχουν καθημερινά δράματα. Επειδή κάποιος βρέθηκε σε τέμπη τη ζωή του. Δεν μπορεί να το κάνουμε αλλιώς. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να μου μιλήσει ούτε για κέρδος, ούτε για σχροκέρδια, ούτε για τίποτα. Εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτούς τους ανθρώπους να τους συντηρήσουμε, να τους διατηρήσουμε με ποιότητα ζωής, με ποιότητα κίνησης, με ό,τι χρειάζονται. Και αρχίζουμε και βάζουμε 3 στο λάδι, 2 τοξίδι σε πόσες φυσικοθεραπείες θα κάνει, όταν η μία φυσιοθεραπεία λογικά 4 ώρες την ημέρα είναι με βάση το πρωτόκολλο. Και εδώ είναι ζήτημα αν γίνεται μία φυσιοθεραπεία μισής μίας ώρας. Ακριβώς λόγω της πληθώρας της ισόρροψης και της έλλειψης χρημάτων. Δεν θέλω να πιστέψω ότι μπορεί κάποιος να φέρει πολιτική ή μικροπολιτική αντίρρηση ή να μου μιλήσει για κονδύλια για αυτά. Διότι τότε θα αναγκαστώ να σας πω πράγματα που θα πήγω, θα ακούγονται λαϊκίστικα. Ξοδέψτε ένα αεροπλάνο λιγότερο, μία βάση λιγότερη, κατασκευαστήριο. Κάθε όπλο είναι κατασκευαστήριο των επόμενων αναπήρων. Πολέμου. Και βετεράνοι. Λοιπόν, κόψε κάτι από το κατασκευαστήριο πολέμου. Κόψε από κανένα πυραυλικό σύστημα. Κόψε το. Και βρείτε τα. Στην αγορά σας. Μην περιμένετε όμως το χορηγό. Μην περιμένετε το δωρητή. Γιατί κάποια χώρα φτωχαίνει πάρα πολύ και δεν μπορεί να ισχυρίζει ότι είναι πολιτική, ότι ξεμένει από χορηγούς και από δωρητές. Ευχαριστούμε πολύ. Θα στη δευτερολογία του κύριος Πλεύρης. Κύριε Γανέλη, εγώ το λέω ευθέως, δεν πρέπει να υποτιμούμε τις παροχές που δίνει το κράτος. Και το κράτος, επειδή αυτά τα χρήματα είναι χρήματα του Έλληνα ασφαλισμένου και του Έλληνα φορολογούμενου, ακριβώς πρέπει να ελέγχουμε τον τρόπο τον οποίο δίνονται. Για το συγκεκριμένο το οποίο λέτε, πάμε να δούμε τι ορίζει ο ΕΚΠΗ. Και είναι πάρα πολύ σταθμισμένος. Ο ΕΟΠΗ παρέχει στους ασφαλισμένους όλα τα θεραπευτικά μέσα τα οποία υπάρχουν αναφορικώς με τα τεχνικά μέλη και τεχνολογικά βοηθήματα. Υπάρχει συμμετοχή. Η συμμετοχή ορίζεται σε 25%. Δεν υπάρχει συμμετοχή πότε. Δεν υπάρχει συμμετοχή σε δικαιούχους που έχουν εκριθεί από υγειονομικές επιτροπές ή από ΚΕΠΑ, καθώς και όσοι άνθρωποι είναι ακροτηριασμένοι με ποσοστό 67% αναπηρία, δηλαδή μια αναπηρία η οποία δεν είναι ολική. Άρα, να κριθεί από τις υγειονομικές υπηρεσίες ότι δεν πρέπει να έχει συμμετοχή, από ΚΕΠΑ και από 67%. Και να ξεκαθαρίσω, αυτό είναι ο ΕΚΠΗ του 2018. Ήταν τροποποίηση του προηγούμενου ΕΚΠΗ που υπήρχε και η κατεύθυνση ήταν να μπορέσει να έχει, δηλαδή να φέρουμε και σε έναν ΕΚΠΗ για να μην πω ότι εγώ τον έφερα το συγκεκριμένο ΕΚΠΗ της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά έχει μια ρύθμιση ακριβώς να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Τι γίνεται από εκεί και πέρα και σωστά γίνεται. Ότι προφανώς με τις εταιρείες που έχουν όλα αυτά τα βοηθήματα γίνεται διαπραγμάτευση. Γιατί ο ΕΟΠΗ είναι ο βασικός τους αγοραστής. Οπότε ένας αγοραστής, στις τιμές στις οποίες είπατε, έρχονται εταιρείες, γίνεται η διαπραγμάτευση και δημιουργείται ένα μητρό που όσοι πουλάνε στον ΕΟΠΗ μπαίνουν. Γιατί ο ΕΟΠΗ δεν μπορεί να βγαίνει στην αγορά και να αγοράζει ιδιωτικά σε ό,τι τιμή υπάρχει. Αυτή λοιπόν όλη η λειτουργία διασφαλίζει με τον τρόπο που υπάρχει και τις δυνατότητες που υπάρχουν να λαμβάνουν
όλα αυτά τα τεχνικά βοηθήματα όσοι τα χρειάζονται και να υπάρχουν ευρύτερες, ευρύτατες εξαιρέσεις σε κόσμο τον οποίο θα το παίρνει και χωρίς συμμετοχή σε αυτά βέβαια που μπαίνουν στη διαπραγμάτευση με τον ΕΟΠΗ. Αν υπάρχουν βοηθήματα, μισό λεπτό, που δεν θέλουν να αποσμιώνονται από τον ΕΟΠΗ και θέλουν να είναι μόνο στην ιδιωτική αγορά, αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Όλα τα ασφαλιστικά συστήματα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Για το ΕΚΑ το οποίο λέτε, το ΕΚΑ το συγκεκριμένο το οποίο αναφέρετε, δεν υπάρχει προφανώς στην περίοδο COVID, λειτουργήσε χωρίς να περιθάλπει περιστατικά COVID, αλλά λειτουργήσε με όλους τους υγειονομικούς κανόνες και πρωτόκολλα και μάλιστα, προσέχτε, σε πολύ ευαίσθητες κατηγορίες ασθενών που αν είχαμε διασπορά του κορονοϊού θα ήταν και τεράστιο το πρόβλημα, δεν υπήρξε καμία διασπορά. Και για τις υδατοδεξαμενές που λέτε, ναι, η μία δεν λειτουργεί προδεκαετίας και πλέον έχει έρθει διάβρωση και πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές, αλλά λειτουργεί. Και η μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή και οι άλλες δύο λειτουργούν. Στο δε πλαίσιο το οποίο λέτε, και με συγχωρείτε, 127 είναι οι κλίνες που υπάρχουν και σε λειτουργία βάση των πρωτοκόλων COVID έχει γίνει η μείωση που απαιτούνταν. Όταν η Επιτροπή γυρίσει και μας πει τις δυνατότητες να ανοίξουν συνολικά εκτός COVID, θα ανοίξουν και περισσότερο. Μην το διακόπτε, δεν σας διακόψε. Δεν πρέπει να υποτιμάτε το γεγονός. Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε κατά της ιδιωτικής υγείας. Βέβαια, αυτά όλα που ζητάτε συνδέονται με την ιδιωτική υγεία. Γιατί και τα μέλη τα οποία λέτε να δώσουμε είναι από ιδιωτικές εταιρείες και οι φυσιοθεραπευτές είναι ιδιώτες και με συγχωρείτε το γεγονός ότι καλύπτουμε ένα κενό δημόσιο. Καλύπτουμε τις ιδιωτικές δομές που υπάρχουν και αποζημιώνουν με 150 ευρώ. Όπου δεν έχω δημόσια δομή υπάρχουν ιδιωτικές δομές και αποζημιώνονται, τις ελέγχουμε φυσικά. Κανέλη, δεν σας διέκοψε. Αφήστε τον να ολοκληρώσει. Εδώ πέρα είναι και ο κύριος Θεταφυλλίδης. Να πει εάν οι ιδιωτικές δομές κέντρων αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη είναι σαν τα γυροκομεία ή είναι υποδειγματικές δομές. Είναι υποδειγματικές δομές. Θέλετε να σας τα πω και με τα ονόματα. Και μάλιστα, σας παρακαλώ, αφήστε το να σας παρακαλώ. Και μάλιστα αυτές οι δομές που έχουν όνομα που είναι υποδειγματικές. Και εγώ από τη Θεσσαλονίκη είμαι, ξέρω τι γίνεται. Και στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα και στην Αθήνα κέντρα αποκατάστασης μας δώσανε κλίνες και στην περίοδο της πανδημίας και έχουν και χώρους αυξημένης φροντίδας και παρέχουν πολύ ψηλού επίπεδου υπηρεσίες και δίνει. Κυρία Κανέλη, σας παρακαλώ, αφήστε τον. Κυρία Κανέλη, σας παρακαλώ. Κυρία Κανέλη, σας παρακαλώ. Απαντήστε και να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Κυρία Κανέλη, σας παρακαλώ, αφήστε τον, μη με στεναχωρείτε. Αλλιώς είναι η διαδικασία και το ξέρετε. Κύριε Πρόεδρε, θα μπορέσω να τοποθετηθώ. Κύριε Κανέλη, έτσι κι αλλιώς δεν ακούω, δεν τα γράφουμε. Αφήστε το. Σας παρακαλώ. Καταλαβαίνω την πίκρα σας, καταλαβαίνω το δημόσιο. Αφήστε να ολοκληρώσω. Του είπατε τόσα και δεν σας διέκοψε. Βλέπουμε και τη σύγχυση της αποκατάστασης με την αναπηρία. Η αποκατάσταση είναι διαδικασία αποκατάστασης και σας είπα. Κύριε Κανέλη, αν δεν μπορείτε να κάνετε κουβέντα, απαντώ εγώ. Σας άκουσα 7,5 λεπτά. Σας επέτρεψε ο Πρόεδρος να μιλάτε και δεν με αφήνετε να μιλήσω 3 λεπτά. Έχει δίκιο, άκουσε, δεν σας διέκοψε. Μπορεί να μην σας αρέσει. Αυτή τη στιγμή σας λέμε, με έναν έκπι που υπάρχει και υπάρχει από την προηγούμενη κυβέρνηση και υπήρχε και πιο πριν, καλύπτουμε συνολικά τα μέλη που υπάρχουν σε αυτά που διαπραγματεύεται οι οποίοι και χωρίς συμμετοχή σε ειδικές κατηγορίες. Για την αποκατάσταση την οποία λέτε υπάρχουν οι δημόσιες δομές.
όπου υπολειτουργούν, γιατί υπάρχουν, είμαστε εδώ πέρα και ήρθε και η αναπληρώτρια που χειρίζεται και το θέμα, προκειμένου μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα να μπορέσουν να αναβαθμιστούν. Και ναι, υπάρχουν πάρα πολύ καλές ιδιωτικές δομές κέντρων αποκατάστασης που είναι προσβλητικό να τις συγκρίνεται με άλλες, που έρχεται κόσμος από το εξωτερικό και εκεί πέρα ο οποίος πληρώνει 150 ευρώ την ημέρα για τον κόσμο που θα πάει. Μην υποτιμούμε επιπλέον τα χρήματα που δίνει ο ΕΟΠΗ. Μην τα υποτιμάτε. Είναι 150 ευρώ την ημέρα για να μπορεί κάποιος να κάνει χωρίς καμία συμμετοχή αποκατάσταση. Είναι υλικά τα οποία δίνουμε Κανέλη, που έχουμε κατηγορίες χωρίς αποκατάσταση. Εσείς μπορεί να οραματίζεστε ένα πλαίσιο που το δημόσιο τα κάνει όλα. Ναι, αλλά και εκεί πέρα θα πρέπει να σεβόμαστε τα χρήματα. Εκτός, γιατί με συγχωρείτε, οι πιέσεις που δεχόμαστε πολλές φορές από τις εταιρείες είναι να αγοράζουμε σε οποιαδήποτε τιμή και δεν συμβάλλονται με τον ΕΟΠΗ. Εμείς θα διαπραγματευόμαστε, θα παίρνουμε εκτόσεις και θα διασφαλίζουμε όλους τους ασφαλισμένους μας και τους ανασφάλιστους να έχουν τις παροχές που δικαιούνται.